Όμως, έχω δύο λόγους να επιχαίρω που βρίσκομαι μαζί σας. Ο ένας είναι ότι είναι η καταγωγή μου, η μισή τουλάχιστον από τη Λατσίνα. Σαν μου λιγάκης, ο πατέρας μου είναι από τη Λατσίνα. Και ο δεύτερος είναι ότι δεν έχουμε γάμο, αλλά έχουμε πόλεμο. Και στον πόλεμο πιστεύω ότι όλοι εσείς που βρισκόσαστε σε άμυνα και κάθε ένας συμπολίτη του Λατσιτίου που βρίσκεται σε άμυνα θέλει ενισχύσει. Εγώ λοιπόν είχα και ενισχύσει. Καταρχήν, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση. Έχει πολλούς λόγους και πιστεύω ότι ίσως να μην έχετε ενημερωθεί για το τι πραγματικά συμβαίνει στο χάρτη της υγείας όλης της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα του Λατσιτίου που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα με τις τέσσερις περιοχές, τα τέσσερα αστικά κέντρα, τα τέσσερα νοσοκομεία. Πραγματικά, 1η-1η-2013 δεν θα έχουμε νοσοκομεία στο Λατσίτι τουλάχιστον όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα. Οι προηγούμενες ενέργειες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι χρειάζεται τεράστια προσπάθεια, μεγάλη επιμονή και σκληρός αγώνας για να διατηρήσεις μορφές υγείας που γνώριζες αρκετά χρόνια και οι οποίες δεν είναι και οι καλύτερες. Θυμίζω μόνο ότι πέρσι, με ενωπώ ακόμα το χρήσμα του Περιφερειακού Συμβούλου, περίπου 3.000 άτομα από την πόλη της Ιεράδοντας, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, με οτιδήποτε, μεταφερθήκαμε στην περιφέρεια, με ένα σωρό αιτήματα και με κύριο στόχο να αποσπάσουμε 1.000.000 ευρώ επιπλέον, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά του 2011. Καταφέραμε δηλαδή περίπου 3,33 ευρώ να πάρει κάποιος κάθε πολίτης Ιεράδοντας για να λειτουργήσει στο νοσοκομείο μας. Άθλωστο. Αν παίξει κανείς λίγο με τους αριθμούς, θα δει ότι περισσεύει η υποκρισία. Από τους κυβερνώντες βεβαίως. Και η υποκρισία αυτή κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει κανείς ότι έχει όνομα, επώνυμο και συγκεκριμένες διευθύνσεις και ανθρώπους που την εκφράζουν. Όλοι γνωρίζετε το μνημόνιο, πολύ καλά τα ανέπτυξε ο συντοπίτη μου, γιατί την Καλαμάφκα τον έχετε εσείς εδώ, ο γιατρός ο Κώστας Νικολαράκης και πολύ καλός συνάδελφος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και έχει πραγματικά έδωσε όλη τη διάσταση που το μνημόνιο έχει ετοιμάσει για μας και από τον Ιούλιο του 2011 είναι καταγεγραμμένα και ακόμα τώρα περισσότερο αναπτύσσονται. Που έχει αλλήμον αν κάνει κανεί να ασχοληθεί με το τι ετοιμάζουμε 79 διατάγματα τις επόμενες ημέρες για όλους εμάς και όλους εμάς. Δεν θα χρειάζεται να αναφερθεί κανείς. Πολύ καλά είπε ο γιατρός για τον τομέα της δημόσιας υγείας. Είστε πραγματικά ειδικοί όλοι εσείς με τον νοσοκομιακό χώρο και έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν μπορώ να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες, δεν είναι ο τομέα. Για τον ιδιωτικό τομέα που εκείνοι δεν θα σκέφτονται άλλα για να μας πρόξουν εκεί, πρέπει να τους πω ότι σε ένα μήνα δεν θα μπορεί κανένα να πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα εξαιρεμένων μέλων μια κάστα, ας πούμε, ενός εκατομμυρίου Ελλήνων που με διάφορους τρόπους έχουν καβατσώσει χρήματα και μπορούν να περάσουν αυτή την κρίση είτε από το εξωτερικό μετόπους είτε με διάφορες άλλες αρχημίες που συνεχίζουν να γίνονται. Έχουμε δώσει πολλή προσπάθεια για να διατηρήσουμε ένα νοσοκομείο στην Ιεράδοντα σε μια τέτοια κατάσταση που να μπορεί τουλάχιστον να εξυπηρετεί στοιχειώδεις ανάγκες και κάποιες φορές να κάνει και άθλους πραγματικά. Έχοντας στο μυαλό μας ατυχήματα που είχαν δημιουργηθεί πολύ άρευμα με τα παιδιά πέρυσι και τα πρόπερση, συγγνώμη κτλ. Με τους πιλότους, διότι δεν θυμούνται. Είναι απόλυτη ανάγκη να καταλάβουμε κάτι εμείς εδώ στο Λασίχη. Ότι αν καθένας από εμάς μένει στο ότι εγώ θέλω το νοσοκομείο μου και εμείς στην Ιεράδοντα το δικό μας, ο Έλληνας το δικό του, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ο εφησυχασμός των συμπολιτών, γιατί είστε συμπολίτες του Αγίου Νικολάου, γενικά για τις υπηρεσίες, ξεπερνάει τα όρια της αρχής σκέψης. Συγκεντρώνονται οι υπηρεσίες στην έδρα του νομού, ήδη προηγουμένως με ενημέρωσαν ότι οι προϊσταμένοι της ΔΟΗ Ιεράδοντας και ο υποδιευθυντής την Τρίτη παρουσιάζονται στην εφορία σας. Η εφορία της Ιεράδοντας μένει με 6 άτομα και λειτουργεί τέλος πάντων σαν κέπι να μην ενημερώνεται τίποτα περισσότερο. Εμείς κάναμε ήδη χθες έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στην πόλη της Ιεράδοντας με πάρα πολύ πληθή μεγάλη παρουσία κόσμου με τοποθέτηση φορέων που πιστεύω ότι θα δώσει ένα άλλο έναυμα στο παλαϊκό κύμα που πρέπει να ξεσηκωθεί αν θέλουμε να πούμε στο Λασίδι γιατί δούμε κάποιες υπηρεσίες. Θα βάλω λίγο φωτιά εδώ. Μην επιχαίρεστε βλέποντας ότι έρχονται κάποιες υπηρεσίες στην έδρα του νομού σας. Οι συζητήσεις μου τουλάχιστον με τις οικονομικές υπηρεσίες είναι ότι τον όγκο των απαιτήσεων του λαού του Λασιτίου φορολογουμένων ασθενών και τα λοιπά, δεν θα τον αντέξετε. Και βεβαίως, δεν θα σας τον αφήσουν πολύ καιρό εδώ. Οι προλαλήσαντες θα είπαν. Στο Ηράκλειο θα μεταφερθούν. Το ίδιο το Ηράκλειο, στην πράξη έχει ένα νοσοκομείο. Τα κομικά θα γίνανε ένα. Υπερδιοίκηση. Για δεν το Ρέθυμνο, που έχει και αυτό ένα νοσοκομείο, και αυτό κλείνει. Και αυτό κλείνει. Και όχι μόνο οι τέτοια προβλήματα, η αλυσίδα που θα δημιουργήσουν και οι κινητοποιήσεις είναι και αυτές πολύ μεγάλες. Άρα, ο χάρτης υγείας πραγματικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κρήτη και σε όλες τις περιοχές έχει ανατραπεί. Αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε για τα φάρμακα και για όλα αυτά, πραγματικά έτσι είναι. Το 1961 ο πατέρας μου ασθένησε. Πολύ βαριά, με εγκεφαλίτιδα. Η μητέρα μου το πήγε στην Αθήνα.
αναγκάστηκε να κάνει τη διακονιαρά, όπως τη λένε στο χωριό μου, μέχρι τη Βασίλισσα Βρυδερίκη στο Τρατόγιο για να μπορέσει να έχει χρήματα και φάρμακα να τον σώσει. Αυτή την υγεία να δώσω στον πατέρα μου, εγώ αν ξαναρρωστήσει, που ευτυχώς δεν το δώσει, αυτή μου επιβάλλουν να δώσω. Με ποιους μισθούς θα μπορέσω να διασφαλίσω την υγεία των παιδιών μετάλλιο. 32% μείωση στους μισθούς για τους κάτω των 25 ετών. 440,44 ευρώ. Οι συνάδελφοι από την Κύπρο εδώ θα επιβεβαιώσουν, θα είναι η μισθή από 1η-1η. Δεν θα πω μνημονιακά να πω τι πραγματικά ετοίμασαν για μας σε περίοδο που εμείς αδρανήσαμε σαν κοινωνία. Εδώ υπάρχει πολλή συζήτηση, όμως δεν είναι επί του παρόντος. Για το θέμα του νοσοκομείου που βρέθηκα εδώ, επειδή προϋπάρχει η τεράστια αγωνία των πολιτών της Ιεράπετρας, ενώ το νοσοκομείο που εξυπηρετεί πολλιάρικον κόσμο, από τη Διάνο μέχρι το Μακρύ Γιαλό, πάνω από 40.000 κόσμο, βάλε και τους τουρίστες το καλοκαίρι και το λοιπό κόσμο που εξυπηρετείται, για 60-70.000 κόσμο μιλάμε λοιπόν. Υγεία και ανάπτυξη πάνε μαζί. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι αν θέλουμε να παράξουμε προϊόν στην Κρήτη και να πάμε παραπέρα, δεν θα έπρεπε να έχουμε υγεία μέσα στα πόδια μας. Εδώ πρέπει να διαμορφώσουμε όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Τέθηκαν και συζητήθηκαν πολλές εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και προχθές στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, που ήταν και ο γιατρός και πολύ καλά είχε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που εμένα μου άρεσε. Ο γιατρός είπε απλά: ή τα παρευόμαστε μυρολογικά και χύμα από το κεφάλι για άλλα 400 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, γιατρέ, τι είπες, ή ορθώνουμε ανάστημα. Και ορθώνουμε ανάστημα σημαίνει ότι οργανωνόμαστε, διεκδικούμε επιχειρηματολογικά και λέμε επιτέλους ότι αυτό το βασίλειο έχει καταντήσει απόπατος για οτιδήποτε άλλο σκέφτονται για μας ή σε εμάς. Απόπατος για οτιδήποτε σκέφτονται εις βάρος μας, θα πρέπει να ανατραπεί. Εάν οι προηγούμενοι δεν το κατάφεραν, καιρός το καταφέρουν κάποιοι καινούργοι άνθρωποι που θέλουν να πούν στα πράγματα. Δεν φωτογραφίζω τίποτα. Από εκεί και μετά, εμένα τουλάχιστον με αφήνει σε περίεργα μηχανία το να εφησυχάζουν οι πόλεις που είναι κοντά σε κάποια κέντρα εξουσίας και βέβαια εδώ μιλάμε για το Ηράκλειο, που σαν περιφερειακό σύμβουλο είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα και μέσα από την Οικονομική Επιτροπή και τις συνεργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου έχω αντιληφθεί ότι τα προβλήματα δεν είναι ακριβώς τη μια ή τη άλλη πόλη. Είναι όλο του λαού της Κρήτης. Το τι συμβαίνει γύρω μας θα το αισθανθεί κανείς αν ενημερωθεί όλοι. Όλοι οι συνεταιρισμοί, είμαι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου εδώ και το επιβεβαιώσει, γνωστές μονάδες τύπου Αριάννη και όλοι αυτοί έχουν στην ουσία να βαλίσει. Όπως εκφραζόταν λοιπόν το καπιταλιστικό σύστημα, συγγνώμη, έχει στην ουσία εξαντληθεί. Προτάσεις εδώ που πρέπει να διαμορφωθούν άμεσα για όλες τις υπηρεσίες και για όλα όσα συμβαίνουν. Έχουμε περιθώριο να δείξουμε. Σημασία έχει, έχουμε πραγματικά τη διάθεση να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να κινητοποιηθούμε. Εμένα η δική μου αντίληψη είναι ότι ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Ξεκίνησαν κάποιοι, ονομάστηκαν αγανακτισμένοι, απέτυχαν, δημιουργούνται κάποια κινήματα, εφησυχάζουν στην πορεία, περιμένουμε όλοι και προσδοκούμε ότι οι ερχόμενες εκλογές θα δώσουν μια ανάσα ζωής, το τοπίο που για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι προδιαγράφεται και χρειάζεται άλλη στάση και άλλη αντιμετώπιση. Συγκυβερνήσεις θα έχουμε, εναλλαγές στην εξουσία των γνωστών κομμάτων, που δεν ξέρω αν θα πάρουν μέρος, η γνωστή αριστερά, πώς εκφράζονται και όλοι αυτοί. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι ο λαός τι κάνει. Κατά την αντίληψή μου θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος. Κομματικές, παραταξιακές συνειδήσεις νομίζω ότι εξέλιξαν πλέον μεταξύ μας. Κανένα δεν εμπιστεύεται κανένα και εκείνος που θα πρέπει να εμπιστευτούμε θα πρέπει να έχει δώσει δείγματα γραφής ότι δεν τον ενδιαφέρει ούτε να απομυθεί στο δημόσιο πλούτο που υπάρχει, ούτε να έχει ίδια ωφέλη και θα έχει διάθεση να μπορεί να πει ναι, εγώ είμαι ο βουλευτής που έχω το 1 εκατομμύριο και δεν κρύβομαι σαν τροπτικό, σαν ποντίκι. Πραγματικά αυτό λείπει. Σταματάω εδώ, ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε. Μένω μόνο στο ότι την Τετάρτη την επόμενη, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει όλη την Κρήτη με καλή προσπάθεια, είναι πολύ θετικό ότι μπόρεσαν και συνεννοήθηκαν οι 4 διοικητές στο νοσοκομείο. Είναι σωστά αυτά που προείπε όλοι οι προλαγίστες ότι κάθε φορά οι ορισμένοι θα έλεγα, διοικούσαν με μεγάλη αξιοκρατία. Υπήρχε πάντα περιθώριο για να υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι να διοικήσουν αυτόν τον τόπο σε πολλούς τομείς. Πέρασαν διάφορα διαστήματα που φάνηκε ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά δεν έγινε. Είναι καιρό λοιπόν να το απαιτήσουμε. Αυτή είναι η δική μου πρόταση, κινητοποίηση στον δρόμο. Όλες οι υγιείς δυνάμεις δεν εκμεταλλεύονται κανένα πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι εμείς που είμαστε σε αυτή την κατηγορία κοντά στο όριο της φτώχειας, το οποίο το επαναπροσδιορίσαμε και που με μισθούς μέσα από 7.000 το χρόνο δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Δεν έχουμε και τίποτα να χάσουμε. Παρά μια τιμή και μια αξιοπρέπεια. Τουλάχιστον ας πέσουμε μαχόμενοι. Σας ευχαριστώ.